Πάω εδώ αλέκοντεσά και σήμερα θα συνεχίζω να παίζω το παιχνίδι με το όνομα Μαμά που το δημιουργώ Vindy31. Και όπως είχα υποσχεθεί, το συνέχισα. Όμως αυτή τη φορά θα το παίξω με hack. Εντά fake μου έδειξε και τη διαφήμιση, εντάξει. Να το πρόγραμμα μας, το hack. Θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή και απλά ενεργοποιούμε αυτά τα δύο πόρτα. Το πρώτο είναι ότι η μητέρα μας, η μαμά, σταματά να μας κυνηγά. Δηλαδή όταν μας βλέπει σταματά και όταν θα μας φτάσει δεν θα μπορεί να μας σκοτώσει. Ήθελα αυτό το βίντεο να το έκανα πιο νωρίς, όμως δεν είναι όπως η Γκάνη. Στην Γκάνη, ας πούμε, η γιαγιά εξαφανιστεί, απλά ένα ψάχνεις αντικείμενα, θα έχει κάποιο action να κάνεις, δεν θα είναι βαρετό. Πήμε να μας δει τώρα. Να βλέπετε, σταμάτησε. Όμως δάμε, είναι μόνο να μαζέψεις τα κουτσικιά, τίποτα άλλο. Όταν μπορούμε να δούμε τη μαμά πως είναι. Επίσης, όπως σε κάθε τέτοιο, μπορούμε να τις κάνουμε πιο πολλές, όμως δεν το θέλουμε. Πιο μεγάλη, πιο μικρή. Είτε να την κάνουμε εντελώς τέρας. Πάμε να ενεργοποιούμε το ατελείωτο μπαν, δηλαδή θα το έχουμε. Το μόνο μείον είναι ότι δεν πετιέται καλά το κουμπί. Και ψάχνουμε τα κουτσιά μας και τα κλειδιά. Επίσης, αυτά που ήθελα να σας πω και το είχα υποσχεθεί και στο άλλο βίντεο είναι να σας εξηγήσω την ιστορία του παιχνιδιού και ποια είναι αυτή. Όμως δεν μπορώ να σας την εξηγήσω επειδή είναι πολύ περίπλοκη και θα χρειαζόμουν ολόκληρο βίντεο να σας το πω. Το μόνο που θα πω είναι ότι καλά μπείτε εσείς στο παιχνίδι, βρείτε εσείς τα μυστικά τους. Όλα τα πασχαλινά αυγά που υπάρχουν, 1, 2, 3, πως εκεί. Και ποιο είναι εκείνο το αγόρι που μας σκοτώνει όταν ανοίξουμε την πόρτα. Oh my god. Να σας πω, βρήκαμε το κλειδί. Είναι από το παιδικό δωμάτιο. Όπως κάθε τρομακτικό παιχνίδι έχει παιδικό υπνοδωμάτιο. Πιο πολύ είναι κοριτσίστικα για κάποιο λόγο. Επίσης ανατυφήκατε γιατί κοτσένει. Και εγώ το ίδιο. Όμως όπως φαίνεται επίσης με το περπάτημα, ακούτε λες και είναι βεγμένα τα πόσια της. Και επίσης κάθε φορά που πεθαίνουμε εμφανίζονται εικόνες. Και μια από τις εικόνες δείχνει ότι εμείς ο ηρωάς μας, η κούκλα Βούντου, είναι πάνω από ένα τάφο που πολύ πιθανό να είναι της μητέρας μας, της αληθινής ή της ψεύτικης. Επίσης τώρα που τα λέμε την ταινία Μαμά ή τη μητέρα, την είδατε? Εγώ όχι, όμως έτσι όπως κατάλαβε είναι ότι η μητέρα τους των παιδιών είχε πεθάνει και είχε η κακή της πλευρά ή πια. Εντάξει, σιωπό, συνεχίζω να ψάχνω για τα κουτσιά.
Δεν ξέρεις, μπορεί να έχει πολλά περίεργα πράγματα εδώ που να εξηγά ποια είναι. Να το καφέ κλειδί. Με αυτή ανοίγουμε την πόρτα για την έξοδό μας. Σε πόσα λεπτά το κάναμε? Πολύ γρήγορα. Ας πούμε, χρειαζόμαστε ένα κουτί ακόμα. Εμείς ούτε τα τρία κουτιά δεν μαζεύαμε στο κανονικό. Δεν ξέραμε ακόμα για το ότι υπάρχει και το κλειδί που πρέπει να ανοίξουμε και την πόρτα. Να το τελευταίο. Να μαζέψαμε τα τρία κουτσιά, λέγαμε ότι τώρα να τελειώσουμε, όμως... Σταμάτα εσύ. Δεν τελειώνει έτσι. Μπορούμε να πιάσουμε το ένα κουτί, το δεύτερο κουτί... Όμως το τρίτο κουτί δεν μπορούμε να το πιάσουμε, επειδή αμέσως ξυπνά εκείνο το παιδί. Το παιδί αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε και δαμέ, εμφανίζεται δαμέ και όλα γίνονται γόση και η μαμά, τούτη η μαμά εννοώ, ξέρει που είμαστε και μας κυνηγά. Θέλω να σας πω με άλλα λόγια πως το παιχνίδι δεν μπορείς να το τελειώσεις. Δεν μπορείς. Πολύ πιθανόν να έρχεται από αυτό το δωμάτιο. Όμως αν μεγαλώσουμε, που γίνεται με αυτό και δούμε τι έχει πίσω, θα δούμε ότι δεν έχει τίποτα. Είναι ένα κενό δωμάτιο με τρεις τοίχους και ένα χωρίς τοίχο. Πολύ πιθανόν με τη φαντασία να είναι εκεί. Όμως, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω να πιάσουμε το τρίτο κουτί. Είτε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε γρήγορα. Όμως και πάλι θα μας προλάβει να μας πιάσει. Είδατε, πολλά μας. Και να το... η σκιά του. Ακούμε κάτι τώρα, περιμένετε να ακούσετε. Ακούτε κάτι σαν το ράδιο. Βλέπουμε εδώ τη σημείωση με το μαχαίρι. Μετά να δω πως μεταφράζεται. Τώρα να κάνω screenshot. Εντάξει, έγινε. Και αν μπούμε σε αυτή την πόρτα, απλά αρχίζουμε το παιχνίδι που την αρχή. Όμως, με τις ίδιες ρυθμίσεις. Ωπα να, τι ήταν τούτο? Πέσαμε έξω από τον κόσμο. Σας το λέω ότι το hack version θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή μαζί με το κανονικό version για να το κατεβάσετε. Και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ήταν κάτι και σαν μικρή διαφήμιση για αυτό το version. Εντάξει, bye.